σας, τι κάνετε, chill out εδώ πέρα όπως κάθε Τετάρτη. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, καλά σήμερα είμαστε. Στο άσπρα σήμερα, ναι. Είμαστε στο άσπρο, ναι. Κοίτα, όμως ταιριάζουμε ωραία. Έχουμε δέσει, ναι. Εσύ είσαι νυφούλα λίγο βέβαια. Είναι, είμαι λίγο πιο πρίσσα. Νύφη και η παράνυφη εδώ. Έτσι, γι' αυτό πάραμε τα άσπρα. The bride and the bridemaids, Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, περίπου. Τα κουφέτα, αποφέτα τα κουφέτα. Τι κάνετε, βρε παιδιά. Καλά είμαστε εσύ. Για μερικούς εξεταστική σιγά σιγά. Οπότε αρχίστε και χαλαρώνετε, ξεκουράζεστε. Πονάει εδώ το παιδί, εδώ πονά ο Λεωνίδας, γιατί έχει ζοριστεί πολύ με τα μαθήματα. Αφήστε τα παιδιά. Αλλά μετά καλαματάρα, εντάξει. Μετά καλαματάρα. Αφήστε εσύ για μένα τώρα. Ούτε αυτό δεν έχω κουράγιο. Είναι το ωραίο μας beach party. Θα είμαι. Στις 11 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, στην ανοιχτή παραλία της Βάρκιζας. Όπως είπαμε και τις δύο τελευταίες φορές. Όπως λέμε σε κάθε εκπομπή στο τέλος. Ναι, γιατί τα παιδιά λόγω εξεταστικής μπορεί να μην βλέπουν την κάθε εκπομπή. Οπότε εμείς θα το θυμίζουμε. Γιατί μπορεί όντως κάποιος να θέλει να έρθει. Εντάξει, έχουμε φροντίσει και στο Facebook να το κάνουμε γνωστό. Έχουμε φροντίσει και στο Facebook να το μάθετε, να δείτε το σχετικό banner που έχουμε φτιάξει, να είστε ενημερωμένοι. Θα δούμε και σχετικό βίντεο θα το περσινό. Θα δούμε σχετικό βίντεο, που μπορούμε να μάθουμε και για το event, αλλά και για πολλά ακόμη για μας, Λεωνίδα. Πού αλλού ρε παιδιά, στο Facebook. Πού αλλού ρε Λεωνίδα. Και ποιος δεν έχει Facebook αυτόν τον καιρό. Όλοι κανένας, όλοι. Κανένας, όλοι είναι ίδια πάντα. Μέχρι και μεγάλη πλέον. Μέχρι και μεγάλη. Λοιπόν, Chill Out Web TV. εδώ. Chill Out Web TV. Μπροστά εδώ στην πανέμορφη Αναστασία. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Καταμαυρισμένη Αναστασία. Ένα μπάνια έκανα, αλλά εντάξει, μαυρίζω, είπαμε. Στείλτε μα να μα πείτε αν η Αναστασία είναι μαυρισμένη ή κοκκινισμένη. Νομίζω φαίνεται. Το βλέπει και η Αναστασία, δεν χρειάζεται να μα το πω. Και κοκκινισμένη. Ποιο είναι πιο πολύ, για πείτε μα. Όλα στο Facebook. Είμαι σοκολά βασικά. Όπω και κόκκινη και καφέ. Σοκολά. Και όπω λέμε κάθε φορά, στο Twitter και στο Instagram, Chill Out Web TV και εκεί. Παντού. Φωτεινή. Παντού. Έχουμε να δείξουμε βιντεάκι από το Beach Party. Έχουμε το περσινό. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε το χαμό. Πάμε. Αυτό λοιπόν είναι το περσινό το πάρτι που και φέτος θα γίνει ακόμα καλύτερο. Που υποσχεθήκαμε ότι θα σας δείξουμε. Χαμός, ναι, παιδιά. Φέτος εγώ έχω το ένστικτο ότι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Θα γίνει. Εγώ το πιστεύω. Μην το χάσετε να είστε εκεί να το δούμε. Γιατί όπως είπαμε, θα φτιάξουμε αυτό το βιντεάκι μαζί και με τα παιδιά που μας βλέπουν και μας στηρίζουν σε αυτή τη νέα μας προσπάθεια σαν chill out. Μαζί με τη Μεσοποταμία. Και που διαβάζουμε το περιοδικό. Έλα. Μαζί με τη Μεσοποταμία. Μαζί με τη Μεσοποταμία που μας έχει δείξει απίστευτη στήριξη, αλλά και όσους άλλους μας βλέπουν έτσι, γιατί μπορεί να μην έχουν φανεί, αλλά είναι κι άλλοι και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και εντάξει, τώρα μια που είμαστε σε καλοκαιρινό mood και να πάμε να δούμε μερικές ιδέες, γιατί πλησιάζουν καλοκαιρινές διακοπές. Και θα φύγουμε όλοι, θα πάμε σε κάποιο νησάκι, θα πάμε σε κάποιον φίλο. Αλλά παιδιά, πάντα, εγώ τουλάχιστον και πιστεύω πολλές ειδικά κοπέλες αλλά και αγόρια έχουν το θέμα τι να βάλουμε στη βαλίτσα μας ή τι να βάλουμε ώστε να μην τη φουσκώσουμε, μην την παραγεμίσουμε. Έτσι. Ειδικά όταν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, που είναι και το θέμα του βάρους, πρέπει να πάρουμε κάποια χρηστικά χρήσιμα πράγματα. Ναι, και να μην κουβαλάμε βλακίες. Και όλα εντάξει, όταν πας για 3-4 μέρες, καλό είναι να παίρνεις μια μικρή βαλιτσούλα. Και να έχεις τα απαραίτητα. Να πω την αμαρτία μου. Έχω μεγάλο πρόβλημα με τη βαλίτσα. Γεμίζω, παίρνω όλη την ντουλάπα μου, όπου και να πάω και για 2 μέρες να πάω. Είναι ένα θέμα που το έχουμε πιστεύω και αγόρια και κορίτσια. Και σας το έχω ετοιμάσει εγώ μόνο για εσάς. Πάμε. Για να δούμε. Αχ, όμορφο καλοκαιράκι με τις ομορφιές σου και τις δυσκολίες σου.
Όλα είναι έτοιμα για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά δεν ξέρεις τι να βάλεις στη βαλίτσα σου. Μην μου ανησυχείς, σου τα έχω όλα έτοιμα. Πάμε να τα δούμε. Για πάμε. Νούμερο 1. Το αγαπημένο σου σορτσάκι. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθετε άνετοι στις διακοπές σας πάντα και παντού. Συν ότι ταιριάζει με ό,τι μπλούζα θέλεις. Νούμερο 2. Καπέλο. Τα έχουμε ξαναπεί πως η προστασία από τον ήλιο είναι το παν το καλοκαίρι. Μην ξεχάσεις το καπελάκι σου γιατί με τόση ρακέτα θα σε πιάσει ηλίαση. Άντε, πάρει και ένα φυλάκι που με ακούς τόσο προσεκτικά. Νούμερο 3. Γυαλιά ηλίου. Τα πάμε. Προστασία από τον ήλιο πάντα και παντού και με κάθε τρόπο. Άντε, βάλε τη γυαλιά μέσα στη τσάντα για να μην τα ξεχάσεις. Νούμερο 4. Τσάντα. Μία που είπαμε για τσάντα, δεν ξεχνάμε να πάρουμε μία καλή τσάντα που να χωράει μέσα όλα τα απαραίτητα. Αυτό πάει και για σένα, γόρι μου όμορφο. Ναι. Δες εδώ τι ωραία που τη συνδυάζουν αυτά τα κουκλάκια τα ζωγραφιστά. Νούμερο 5. Άνετα παπούτσια. Σανδάλια, παντοφλίτσες, αθλητικά, ό,τι σε βολεύει περισσότερο εσένα. Καλό είναι να πάρεις 1-2 ζευγάρια που συνδυάζονται με πολλά ρούχα ή να μην κουβαλάς πολλά μαζί σου. Νούμερο 6. Αντιλιακό και άφθεσαν. Είναι δυνατόν να μην πάρουμε μαζί μας αντιλιακή κρέμα και σώματος αλλά και προσώπου με πιο υψηλή προστασία. Δεν ξεχνάμε και ένα άφθεσαν για μετά την παραλία. Βοηθάει το κάψιμο από τον ήλιο, αλλά κρατάει και το μαυρισμά σου φρέσκο και ωραίο. Νούμερο 7. Ένα άνετο φορμάκι τα κορίτσια μου και το αγαπημένο σας t-shirt για τα αγόρια μου. Τα ολόσωμα φορμάκια είναι must have για φέτος το καλοκαίρι. Και τα t-shirt που σας κάνουν και νιώθετε sexy και ωραίοι πρέπει να μπουν στη βαλίτσα όπως και δίποτε. Νούμερο 8. Ένα άσπρο μπλουζάκι. Αυτό ισχύει για όλους. Ένα άσπρο μπλουζάκι συνδυάζεται με τα πάντα, πιάνει λίγο χώρο και μπορείς να παίξεις πολύ μαζί του. Νούμερο 9. Το αγαπημένο σας μαγιό. Πάρτε μαζί σας τα πιο σεξι, τα πιο ωραία, τα πιο μοδάτα και εντυπωσιάστε φοιτητούδια μου. Μην ξεχνάτε πως με ό,τι νιώθετε πιο άνετοι, αυτό φαίνεται στους άλλους. Και νούμερο 10. Μα φυσικά την καλή σας διάθεση και πολύ πολύ τρελό κέφι. Είναι καλοκαιράκι. Ξεκουραστείτε και μην ξεχάσετε να κάνετε μια βουτιά και για μένα. Φιλάκια πολλά. Πόσο φάνηκε. Μα τι ωραίο βίντεο. Μα πόσο σεξ είναι η φωνή σου και πόσο σεξ ήταν και όλο το βίντεο βασικά. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι επειδή συνήθως κάνω τα θέματα μαζί με την Αναστασία και ξέρεις τα κάνουμε λίγο πιο θεατρικά και πιο παιχνιδιάρικα, μου φάνηκε κάπως που το ετοίμασα ολομόνιξες και το σπίτι. Ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο σου Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Ελπίζω να βοήθησα γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που τουλάχιστον βασικά όπως είπαμε όλους μας μας δυσκολεύει. Εγώ το ζορίζομαι πάντα με αυτό. Όταν έχει αυτή η ώρα και στιγμή να ετοιμάσουμε τη βαλίτσα. Εγώ πιστεύω θα χρειαστεί να το ξαναβάλουν και να το ξαναβάλουν το βίντεο μέχρι να καταλάβουν τι λες. Ναι. Είσαι τόσο σεξι, Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Θα το γράψουμε και σε DVD. Ελπίζω να το τράβηξα πάρα πολύ. Η συντάκτρια το μου είπε OK χθες το βράδυ που το έστειλε, οπότε πιστεύω ήταν καλό. Όχι, εμένα μ' άρεσε. Και του Λεωνίδα του άρεσε. Και σου έξω άρεσε από ό,τι ακούσαμε τόση ώρα που δεν και ο Νίκος λέει ότι του άρεσε. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε εντάξει. Ευχαριστώ. Εσύ τηρείς τους κανόνες που είπε Κατερίνα, αν άκουσες κάτι. Άκουσες κάτι? Άκουσα. Δεν τηρώ. Ενώ ότι εγώ παίρνω τα πάντα. Δεν μπορώ να επιλέξω. Κοίτα, ισχύει αυτό. Και εγώ παίρνω τα πάντα. Αλλά παίρνω τα πάντα όταν πάω κάπου για πολύ καιρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ και για 2 μέρες να πάω. Θα πάρω όλη την ντουλάπα μου. Να ορίσεις. Σου έδωσα μερικά tips εδώ πέρα. Θα το κατέβασω στο κινητό. Ναι. Κάθε τόσο να το κοιτάω. Για να δεις τα tips. Για τα tips. Κυρίως για τα tips. Για να ήταν ουδέτερο και να μην το κάνω μόνο για κορίτσια. Γιατί... Όχι, εντάξει. Τα χωρί θα πάρουν αντίστοιχα το δικό του καπέλο. Δηλαδή, εντάξει, είδατε εμένα με το μαγιό, το μπικίνι, αλλά προφανώ θα. Δεν είδαμε το ωραίο το μαγιό, Κατερίνα. Εντάξει, αυτό το κρατάει για το beach party. Κατερίνα. Πρέπει να έρθουν τα παιδιά στο beach party για να δουν το ωραίο το μαγιό. Γι' αυτό το λόγο. Και μόνο μην το χάσει κανένα. Το μαγιό είναι απίστευτο. Σου αρέσει τόσο πολύ. Ναι. Ακόμα και τη φωτογραφία την έχω βάλει φόντο, να ξέρει. Αλήθεια. Αφήστε στο δωμάτιο. Εξαλιές. Άκου λέξη. Εξαλιές είπε. Μαθαίνει το κορίτσι σιγά σιγά τι περίεργε. Εξαλιά το λέω. Και δεν ήξερε την ψαγμενιά που σου είπα την άλλη φορά. Εντάξει, μωρέ. Τα ίδια κειμένα αυτά. Μπράβο, Κατέρινα. Μπράβο, σου. Εξελίσσεσαι. Μπράβο. Σε έχουμε πενεύσει, δεν έχεις παράπονα σήμερα. Γιαγιά, ξεπαθούσε, σε παρακαλώ. Όμως
παιδιά, σημαντικό δεν είναι να φτιάχνουμε μόνο τη βαλίτσα μας και να παίρνουμε τα απαραίτητα πράγματα, αλλά και να τα φτιάχνουμε στην ώρα της. Καλά. Γιατί εγώ πάντα βαλίτσα φτιάχνω. Μάλλον το προηγούμενο βράδυ πριν φύγω. Εγώ δύο ώρες πριν φύγω. Μεγάλο μπελαστικά είναι τίποτα να φύγει το. Αν πας με καράβι και φεύγει. Ειδικά το πρωί, σε αυτές τις καταστάσεις. Πελαγώνεις. Όχι, όχι, είναι πρόβλημα αυτό. Πελαγώνεις και πάντα το έχεις άγχος μέχρι τελευταία στιγμή και πάντα ξεχνάς κάτι αν το κάνεις. Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Αν και αυτό πιστεύω είναι κάτι που κάνουν οι ξεχασιάριδες. Αυτό είναι κάτι που κάνουν οι ξεχασιάριδες και αυτοί που καθυστερούν γενικότερα. Εσείς καθυστερείτε γενικά ή μόνο στη βαλίτσα έχετε πρόβλημα? Εγώ ξέρεις, σαν άνθρωπος είμαι πολύ on time. Αγγλίδα, και είμαι δηλαδή. Και νιώθω πολύ άσχημα όταν εγώ αργώ. Εντάξει. Εσύ, καλά, εσύ. Να ζητήσεις. Δεν μιλάω. Είμαι στην άλλη φάση. Εγώ που βαριέμαι να περιμένω, οπότε καθυστερώ επίτηδες. Αλήθεια. Για να μην περιμένω. Α, επίτηδες θα κάνεις. Επίτηδες, θέλω να πω, έχει γίνει συνήθεια πλέον. Ναι, καθυστερώ. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα που μας έχει γράψει εδώ πέρα η Ειρήνη Χιονά. Πάλι έχω θέμα της Κατερίνα. Δεν πειράζει, το έχω δεχτεί πλέον. Εντάξει. Έχω μάθει να μοιράζομαι. Κάνε μας εσύ τέτοια βίντεο στο προηγούμενο και άσε να παίρνει τη σειρά. Και να δουλεύω ομαδικά. Ωραία, ωραία, λοιπόν. Μπράβο. Οπότε λοιπόν θα σας πω κάποια βασικά σημεία που μας έχει έτσι γράψει η Ειρήνη για αυτούς που είναι ξεχασιάριδες. Αυτούς μάλλον που. Τι γέλαζα με το αυτούς. Ναι. Για αυτούς μάλλον που καθυστερούν και αν θα ταυτιστείτε σε περισσότερα από δύο σημεία από αυτά, σημαίνει ότι και εσείς είστε από αυτούς που καθυστερούν στα ραντεβού σας. Αν κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχουμε βγάλει το πόρισμα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, έχετε ραντεβού στις 3 η ώρα. Πόσες φορές σας έχει τύχει να είναι 3 και 10, να σας πάρουν οι φίλοι σας τηλέφωνο και εσείς να πείτε ότι τώρα σε 5 λεπτά έρχομαι, αλλά στην πραγματικότητα αυτά τα 5 λεπτά είναι μισή ώρα. Η ζωή μου. Η ζωή μου σε μια πρόταση. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να σου πει την αλήθεια ότι όντως θα είμαι εκεί σε μια ώρα ή σε βοηθάει στην ψυχολογία σου ότι και καλά σε 10 λεπτά θα είναι εδώ, αν και δεν θα είναι τελικά σε 10 λεπτά. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί να πεις ψέματα αφού σε μισή ώρα θα είναι εκεί, θα είσαι εκεί. Αν και εγώ το κάνω, αλλά εντάξει. Ναι, αυτό το θέμα πιστεύω εμένα θα με βοηθήσει να καταλάβω λιγάκι και πιστεύω και όλου του υπόλοιπου που είναι σαν και εμένα. Τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που αργούν και καθυστερούν. Να σου πω εγώ. Που το κάνω συνήθως. Για πες και θα σας πω και εγώ τι μας λέει εδώ. Αργώ να ξεκινήσω να ετοιμάζομαι, δεν αργώ να ετοιμαστώ. Αργώ να ξεκινήσω, δηλαδή μπορεί να έχουμε. Όταν συνειδητοποιείς, όπως λέει η Αναστασία, παίρνεις τηλέφωνο, ξέρεις ότι είχατε 3 ραντεβού, 3 και 10, σε παίρνω τηλέφωνο και λες σε 10 είμαι εκεί. Τι αισθάνεστε? Άγχος. Α, αισθάνεσαι άγχος. Ναι, αισθάνεσαι λίγο τύψεις. Αυτό ρε παιδί μου το λέει και η Ειρήνη εδώ στο θέμα που μας έχει δώσει. Ας πούμε, μας λέει ότι πάντα αυτοί που καθυστερούν έχουν το άγχος και πάντα έχουν στο μυαλό τους αυτό το τρέχω και δεν φτάνω, να προλάβω, να φτάσω γρήγορα στον προορισμό μου. Και όταν φτάνεις στον προορισμό σου τελικά και μπαίνεις μέσα στο μαγαζί που είναι η παρέα σου, αισθάνεσαι ένα πράγμα, λες και είσαι Θεός. Δηλαδή, ναι, κοιτάς τώρα. Τα κατάφερα, έφτασα επιτέλους. Και πάντα, αφού έφτασα. Αυτό και αφού. Και πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι την επόμενη φορά θα το κάνω, θα ξεκινήσω νωρίτερα να ετοιμάζομαι, θα ξεκινήσω νωρίτερα από το σπίτι. Αλλά αυτό είναι απλά αυτό που λέμε τελευταία φορά και είναι η πρώτη-τελευταία φορά. Από Δευτέρα που λέμε. Αυτό. Δεν έχω βγει και στον μπαλκόνι, για να ακούγεται θόρυβος και λέω είμαι στο δρόμο, έρχομαι. Καταλαβες, σε τέτοια σημεία. Και εγώ το έχω κάνει αυτό. Σταματήσω να κάνω παρέα μαζί σου. Και εγώ το έχω κάνει αυτό. Δεν σε έχω στήσει ποτέ. Ναι. Τι ναι. Δεν θα επεκταθώ. Λοιπόν, κάτι πάρκινγκ. Άλλο λοιπόν. Για το πάρκινγκ. Ποιο πάρκινγκ? Περίμενε στο πάρκινγκ. Εγώ λέει. Μόνο αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω τι λέει, μην ακούτε. Θέλετε να το πείτε τώρα? Όχι, να συνεχίσει. Ωραία. Κάτι άλλο λοιπόν που λέει η Ειρήνη είναι ότι αυτοί που συνήθως αργούν βάζουν τα ρολόγια τους 10 λεπτά πιο πριν, έτσι ώστε να νομίζουν ότι έχουν χρόνο μπροστά τους και να μην βιάζονται τέλος πάντων να ετοιμαστούν. Δηλαδή, είναι 3 η ώρα, ωραία. Βάζουν το ρολόι 3 παρα 10. Έτσι ώστε να πιστεύουν, όχι τον χρόνο μπροστά τους, ότι πλησιάζει η ώρα να πάνε στον προορισμό τους, άρα πρέπει να είναι λίγο πιο βιαστικοί. Άρα είναι θέμα το να νιώθουν, να μην νιώθουν άγχος ή. Είναι θέμα ψυχολογίας. Αυτό δεν το έχω κάνει ότι ποτέ με το ρολόι. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Καλά, εγώ θα μπερδευόμουν για αυτό δεν με το ρολόι. Δεν είναι τόσο δύσκολο, δεν προλαβαίνουν ή απλά αφήνουν τον χρόνο να περνάει. Αυτό. Έτσι. Αυτό δεν αυτό, ξέρω αυτό. Τι σκέφτονται, ρε παιδί μου. Πάντως συνήθως, από ό,τι λέει εδώ πέρα, βάζουν το ρολόι τους 10 λεπτά νωρίτερα, έτσι ώστε να πιστεύουν ότι κοντεύει ο χρόνος για να πάνε στο ραντεβού τους και να βιαστούν λίγο περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα καλό tip για όσους καθυστερούν. Είναι καλό, αλλά από ό,τι λέει εδώ πέρα, συνήθως αυτοί ξέρουν ότι έχουν βάλει το ρολόι τους 10 λεπτά νωρίτερα. Οπότε πάλι δεν βοηθάει. Πάμε μπορεί σε άλλη λύση. Να κάνετε λοιπόν. Μισάωρο. Να έχετε 5 ώρες, 5 ώρες. Εντάξει, μισάωρο θα μπερδεύει και με την ώρα γενικότερα όμως. Ναι. Γενικά είναι λίγο μπέρδεμα όλο αυτό. Να κάνω το αντίθετο.
αντίθετο, να το βάλουν 10 λεπτά μετά, οπότε να ξέρουν ότι ήδη έχουν καθυστερήσει. Παρόλο που δεν έχουν καθυστερήσει. Μπράβο. Εντάξει, εγώ έκανα λάθος, μα 10 λεπτά, 10 λεπτά μετά έχουν. Ναι, τώρα βγάζει και πολύ νόημα. Για να πω κάτι, βλέποντας η ώρα τον Νίκο απέναντι που μου κάνει νόημα τι που τη λες, αλλά δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, 10 λεπτά μετά, παιδιά. Είδες τελικά πόσο έξυπνη είμαι, όμως. Μπράβο, Κατερίνα. Ωραία, 10 λεπτά. Λεπτά. Εντάξει, γενικά με την Ειρήνη επικοινωνούμε, οπότε κατάλαβα. Ευχαριστώ, είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Ναι, ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά κάτι άλλο που κάνω είναι αυτό με το ξυπνητήρι. Που βάζεις 15 ξυπνητήρια, 15 αναβολές των 10 λεπτών, ξέρω εγώ. Δύο κινητά και ένα ρολόι εγώ. Εγώ κινητά και τάβλετ πάντα. Εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο αυτοί, ξέρεις, αυτοί που έχουν την τάση να καθυστερούν. Είναι κάτι που έχουν οι άνθρωποι που είναι δύσκολο να ξυπνήσουν το πρωί. Κοίτα, είναι αυτό που το κάνουν αυτοί που ξέρουν ότι καθυστερούν γενικά. Οπότε θα το κάνουν για ασφάλεια, αλλά συνήθως ποτέ δεν πετυχαίνει. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα πλάνα, είναι τραγικά έτσι. Και είναι και ένας λόγος που καθυστερείς αν ξυπνήσεις αργά. Άντε με ετοιμαστείς να κάνεις. Κοίτα, εγώ πάντα να το κάνω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι βάζω ξυπνητήρι και στο τάμπλετ, ξυπνητήρι στο κινητό, βάζω αναβολές. Αλλά επειδή ξέρω ότι το έχω κάνει αυτό το πράγμα, καθησυχάζομαι και λέω ότι μέχρι να χτυπήσω το τελευταίο, καλά είσαι, κοιμάσαι. Μάλιστα. Τι σηκώνεις μετά από ένα πεντάωρο. Το 2020. Κάπως έτσι, ναι. Εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να πω ότι 11 η ώρα περνάμε εκεί και τελικά να πρέπει να πάρει ο άλλος τηλέφωνο 11 παρά 10 και να είμαι ακόμα σπίτι μου. Μπράβο, Αναστασία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γενικότερα λοιπόν, αυτό που μας λέει έτσι σαν συμπέρασμα η Ειρήνη είναι ότι αυτά τα άτομα είναι φοιτητές, αυτό που λέμε φοιτητές και έχουν στο μυαλό τους αυτό το ακαδημαϊκό τέταρτο. Φανταστικά! Όταν δηλαδή λέμε ότι έχουμε ραντεβού στις 8, το 8 είναι 8 και τέταρτο στο μυαλό τους. 8,5 ναι, αν διαλόγω. Για μένα αυτό το τέταρτο δεν πρέπει να του την πεις κιόλας, πρέπει να είσαι ψύχρεμη. Βεβαίως. Γιατί εγώ για να πω την αμαρτία μου, νευριάζω λιγάκι όταν ο άλλος καθυστερεί πολύ. Δηλαδή τον κοιτάω λίγο λοξά όταν έρχεται. Σίγουρα, αλλά... Κακό! Εντάξει, συγγνώμη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τον κοιτάς λίγο λοξά και αυτό που λέγαμε πριν εκεί που άλλος νιώθει βασιλιάς τέλος πάντων, που έφτασε στον προορισμό του. Σκέψου όμως. Σε μένα μην το κάνεις αυτό. Σκέψου ότι αυτό μπορεί να τους διορθώσει. Εσύ όταν γνωριστήκαμε πρώτο έτος, αργούσες πάρα πολύ. Πλέον δεν αργούσες. Έλα τώρα που αργούσα. Έλα τώρα πάρω η Αναστασία. Δεν αργούσες καθόλου, Αναστασία. Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να σε βοήθησα εγώ σε αυτό. Πρέπει να σε βάλουμε και σένα μέσα στη λίστα μα. Βοήθα και εμένα σε παρακαλώ. Τι συνειδητή ρολόγια. Να, η Κατερίνα εδώ πέρα. Όποιος λοιπόν έχει πρόβλημα, στέλνετε στη σελίδα μας να γνωρίσετε την Κατερίνα. Λόγω της ματιά. Και να πούμε και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, ότι αν οδηγείτε, είναι λίγο επικίνδυνο να αργείτε. Γιατί έχετε στο μυαλό σας αυτό το πράγμα. Μην τρέχετε εκεί. Αυτό. Έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να φτάσετε γρήγορα στο προορισμό σας και ότι σας περιμένουν. Οπότε πατάτε γκάζι, βλέπετε Fast and Furious, δεν ξέρω τι βλέπετε και τι έχετε εκείνη την ώρα στο μυαλό σας. Και νομίζω ότι θα φτάσετε πιο γρήγορα. Μην τρέχετε, εντάξει, καλύτερα να αργήσετε παρά να πάτε ή να μην πάτε καθόλου. Ή να πάτε αλλού. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Τέλος πάντων, παιδιά, σταματήστε να αργοπορείτε. Λυπηθείτε και εμάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Λυπηθείτε και εμάς που είμαστε πάντα on time. Δεν αργείτε λίγο κι εσείς. Τι να αργούμε. Είναι στάνταρ. Μετά φτάνουμε και εμείς στο σημείο να σας λέμε μισή ώρα αργότερα το ραντεβού. Να έχουμε ραντεβού σε 6 ώρα. Οι περισσότεροι φίλοι μου το κάνουν. Εμείς το έχουμε κάνει σε μια κοπέλα. Τι έχουμε πει πιο νωρίς για να είναι στην ώρα της. Ακριβώς το ίδιο δουλεύει και σε μένα. Να το ξέρουμε από εδώ και πέρα. Να το ξέρουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά που λέμε. Θέλω να περάσουμε σε κάτι λίγο πιο συγκινητικό. Κάτι πιο όμορφο και μια πολύ ωραία πράξη που έγινε στη Ρόδο. Πιο όμορφο που σένα. Σήμερα μοιράζουμε κοπλιμένα και μετά. Σε ευχαριστώ. Αλλά ναι, είναι πιο όμορφο από μένα. Είναι μια πράξη που έκανε ένας δάσκαλος, συγκεκριμένα ο Στέλιος Παρίζας, στη Ρόδο. Αυτός ο δάσκαλος πραγματικά είναι υπόδειγμα και πρέπει να παραδειγματιστούν πάρα πολύ, ειδικά τα παιδιά που σπουδάζουν γενικά παιδαγωγικά ή αν θέλουν να γίνουν νηπιαγωγοί. Θα δούμε ένα βιντεάκι όπου είναι ο Στέργιος μαζί με τον μαθητή του, τον Μιχάλη, ο οποίος για τον Στέργιο είναι ένας μαθητής καμάρι. Το δείχνει μέσα από τα social media πολύ, με φωτογραφίες, με πολύ συγκινητικά σχόλια. Αυτή τη στιγμή έχω να τριχιάσει που σας το λέω. Πάμε να δούμε το βιντεάκι για να ηρεμήσουμε λιγάκι. Σήμερα ένα τραγούδι του τίμου, τον Μιχάλη, και με
αυτόν τον τρόπο θα αποχαιρετήσουμε τη φετινή χρονιά. Τι? Φύγαμε. Τι? Με αυτόν τον τρόπο θα αποχαιρετήσουμε τη φετινή χρονιά, λέω. Α, τι? Ήρθε η καιρός. Ο μικρός μου Μιχάλης είναι καλό. Ο μικρός μου Μιχάλης είναι ο δικός μου όμα. Ο μικρός μου Μιχάλης σαν πιενιστή. Σαν πιενιστή. Ο μικρός μου Μιχάλης πετάει σαν. Ο μικρός μου Μιχάλης έχει πολλούς. Ο μικρός μου Μιχάλης αγαπάει και τους. Ο μικρός μου Μιχάλης χαμογελάει πολύ. Ο μικρός μου Μιχάλης μου κάνει όμορφη. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοούσα με το συγκινητικό βίντεο. Πραγματικά και ο Μιχάλης αλλά και ο Στέργιος, δηλαδή ο μαθητής και ο δάσκαλος, είναι υπόδειγμα για όλους. Ήταν εμείς είχαμε μείνει και οι τρεις και το βλέπαμε απλά. Είναι πραγματικός ήρωας ο Μιχάλης. Είναι πιστεύω ένα παράδειγμα. Το ότι σε αυτή τη ζωή δεν έχει τα μικρά σήματα πράγματα δεν είναι κάτι που πρέπει να στεκόμαστε. Και το λέω αυτό τώρα, μπορεί κάποιος να αναρωτιέται γιατί το δείχνουμε εμείς σε αφητική εκπομπή, αλλά επειδή πολλοί στην ηλικία μας κάθονται και στεναχωριούνται ότι ξέρω εγώ δεν θα βρουν δουλειά ή κάθονται και στεναχωριούνται για τα μαθήματα ή για πολλά άλλα πράγματα. Βλέπετε ότι τελικά αυτά είναι ασήμαντα. Υπάρχουν πολύ πιο μεγάλα προβλήματα στον βλέπετε κόσμο. Βλέπετε πόσο δύναμη, πόσο χαρά και συγκίνηση και μαγεία έχει αυτό το βίντεο. Να πούμε, θέλω να πω μερικά πράγματα, ότι ο συγκεκριμένος δάσκαλος, ο Στέργιος, είχε κάνει και πέρσι κάτι πολύ ωραίο. Είχε συνδυάσει, είχε βασικά 7 μαθητές, που και οι 7 ήταν από διαφορετικές χώρες. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή 7 διαφορετικές εθνικότητες. Και τραγούδησαν όλοι μαζί ένα τραγούδι που φτιάξανε και το κάθε παιδάκι μίλησε τη δικιά του γλώσσα και έδειξαν πόσο όμορφα 7 παιδάκια από διαφορετικές χώρες μπορούν να συνεπάρξουν, να κάνουν παρέα και ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε και κάτι που να μην το έχουμε όλοι μας στη ζωή μας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, το έχω δει αυτό, άμα το ψάξετε στο ίντερνετ μπορείτε να το βρείτε. Θέλω να πω και κάποια λόγια που είχε γράψει ο Στέργιος για το βίντεο που μόλις είδαμε. Στόχος μας λέει είναι το τραγούδι αυτό να εμπνεύσει, να δώσει δύναμη, να κάνει την αγάπη να ξεπερνάει τη διαφορετικότητα. Ας ταξιδέψει λοιπόν και όπου το βγάλει ο άνεμος, όπου και να φτάσει σίγουρα θα κάνει καλό. Με αυτό θέλω να το κλείσω αυτό το θέμα για να μην να κλαίμε εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να χειροκροτήσουμε τώρα, ναι. Μην δημιουργήσουμε φασαρία στα μικρόφωνα, δεν θέλω. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να πω απλά ένα μεγάλο μπράβο, ένα συγχαρητήρια, γιατί είναι πραγματικά είναι πολύ νέο παιδί. Αξιοθαύμαστο αυτό που κάνει. Mm-hmm. Ναι, και είναι πολύ νέο παιδί. Και πολλές φορές εμείς σε αυτήν την ηλικία δεν σκεφτόμαστε τα σοβαρά προβλήματα, mm-hmm. αυτό που έλεγες και πριν. Και γι' αυτόν τον λόγο ακούμε και άσχημη κριτική από μεγαλύτερους. Μας έχουν ότι είμαστε λίγο στον κόσμο μας, ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Να. Οπότε κάπως έτσι, εγώ θα ήθελα να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Αλέξανδρα. Γιατί σε βλέπω, Κατερίνα, να έχεις προτεστεί λίγο. Ναι, ευτυχώς το έχω δει ήδη μια φορά. Την πρώτη φορά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Όχι δάκρυσα, έκλαψα. Και εντάξει,
ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Θέλετε λοιπόν να αλλάξουμε έτσι λίγο το κλίμα και να δούμε πώς φαίνεται η γενιά μας στα μάτια των γυραιότερων. Των μεγαλύτερων. Εντάξει, των μεγαλύτερων. Γυραιότερα ακούγεται λίγο κάπως. Γιατί, όχι, καλό είναι. Το μεγαλύτερο. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που πιστεύουν οι μεγαλύτεροι για μας είναι ότι είμαστε όλη μέρα ξενύχτια, όλη μέρα διασκέδαση. Δεν είναι όμως έτσι. Μας το λένε οι γονείς, μας το λένε οι γιαγιάς, παππούδες, ο ένας, ο άλλος. Όλοι μας το λένε. Έχουμε υπάρξει σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι μόνιμο. Έχουμε προφανώς. Εντάξει, προφανώς. Εντάξει, θα βγούμε μια φορά την εβδομάδα, θα διασκεδάσουμε. Όπως νομίζω κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει χρειάζεται, ανάγκη. Αυτό, μπράβο, χρειάζεται να βγει. Ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό, νομίζω. Γιατί πιστεύουν ότι εμείς μόνο βγαίνουμε, μόνο ξενυχτάμε. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να κανονίσουμε πότε θα βγούμε, τι θα φορέσουμε, με ποιους θα βγούμε. Και από εκεί πέρα. Καλά και να περάσουμε καλά. Δεν είμαστε όλοι έτσι. Έτσι, δεν είμαστε όλοι έτσι, αυτό λέω. Υπάρχουν φοιτητές που εντάξει, μπορεί να βγουν κάθε βράδυ και να τους ρυθμίζουν το πρόγραμμά τους με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, κάθε βράδυ έξω και το πάνω είναι η έξοδος. Όχι. Και αυτό που θέλω να πω εγώ γενικά είναι ότι εντάξει, σε αυτή την ηλικία θα τα κάνουμε. Ναι. Πώς θα τα κάνουμε, αν δεν τα κάνουμε τώρα. Πότε θα παρτάρουμε. Αυτό ακριβώς. Γιατί εσύ, μαμά και μπαμπά που με ακούς, δεν βγαίνατε. Δεν ξανυχτούσατε. Νομίζω όλοι βγαίνανε. Όλοι οι γονείς. Μου έχουν πει εμένα οι δικοί μου πηγαίνουν σε δισκοτέ και χόρευα μέχρι το πρωί και έτσι, κάνανε. Αυτά ακριβώς. Γιατί εγώ ξέρεις, ακούω πάντα το κλασικό ότι θα μαζευτείς καθόλου σπίτι σου και βγαίνεις έξω συνέχεια ή κοιμάσαι στις φίλες σου. Και μετά ακούω και την άλλη ότι και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου δεν έμπαινα ποτέ σπίτι. Γενικά είναι μια κλασική αντίφαση. Έτσι. Επίσης πιστεύουν λοιπόν οι μεγαλύτεροι μας ότι εμείς βαριόμαστε να κάνουμε τα πάντα. Ότι το μόνο που μας νοιάζει είναι να είμαστε ξαπλωμένοι σε ένα καναπέ μπροστά σε μια τηλεόραση. Μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά όχι να κάνουμε κάτι να αλλάξουμε, ας πούμε, τον κόσμο. Εντάξει, ρε παιδιά, και εμείς τι καλύτερο κάνουμε. Τι άλλο κάνουμε. Έχουμε προσπαθήσει τα πάντα. Ναι. Και εσείς κάποτε ήσασταν ναι, δηλαδή γιατί δεν κάνατε εσείς και πρέπει να κάνουμε εμείς. Έτσι. Εδώ πέρα βρίσκεται μια μεγάλη αντίφαση που υπάρχει για την ηλικία μας, γενικά για τους νέους. Ότι από τη μία πιστεύουμε ότι βαριόμαστε να κάνουμε τα πάντα, απ' την άλλη όμως περιμένουν τα πάντα από εμάς. Δηλαδή ότι εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Τι φάση, δεν καταλαβαίνω εγώ αυτή τη. Ποιος την καταλαβαίνει, δεν μπορώ. Χώσε, δεν γίνεται. Όχι, καταλαβαίνω. Κάνω πλάκα, εντάξει. Χώσα στον πατέρα μου, μου τη λέει συνέχεια. Τη λέει όντως. Και ο μπαμπάς είναι έτσι πολύ μοντέρνος φαίνεται. Ναι, στο φαίνεται μένει. Αχ, καταλαβαίνω. Όχι, εντάξει, καλός είναι. Αλλά έχει και αυτό στα δικά του. Εντάξει, όλοι οι γονείς τώρα πάνω κάτω, όλοι θα μας την πούν. Και ξεχνάτε ότι είναι και πιο έμπειροι. Έτσι. Και πολλές φορές κάτι που θέλουν να μας συμβουλέψουν βγαίνει λίγο σαν κριτική και το παίρνουμε εμείς άσχημα. Το κακό είναι ότι συνήθως έχουν δίκιο, βέβαια. Αυτό μπράβο, ότι μπορούμε να πάρουμε πολλά πράγματα από αυτά που λένε. Ναι, θέλουν να μας προστατεύσουν, να φτιάξουν τη ζωή μας έτσι όμορφα και ωραία. Έτσι, εντάξει, βέβαια δεν μιλάμε τώρα για μεγαλύτερους μόνο για τους γονείς μας. Μιλάμε γενικά για το πώς βλέπουν οι μεγαλύτεροι τη γενιά μας, έτσι. Κάτι άλλο που έχουν Κάτι άλλο που έχουν στο μυαλό τους πάντα όταν μας βλέπουν έξω να κυκλοφορούμε στους δρόμους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ. Είναι η κλασική ερώτηση πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι αυτή. Γιατί... Σε extreme ειδικά εμφανίζεται. Σε extreme. Και είναι πολύ λογικό αυτό, εντάξει, ορίστε. Με τη Μοϊκάνα την τέλεια αυτή εδώ. Αυτό το σχολιάζουμε κι εμείς. Αλλά ας πούμε, η γιαγιά μου είχε πάθει σοκ, η προγιαγιά μου, όταν με είδε με σκλαρίκι στη μύτη. Ναι. Που πλέον είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, αλλά το βλέπουν κάπως διαφορετικά. Ναι, αλλά σκέψου τις εποχές τους και πόσο γρήγορα αλλάζουν οι ρυθμοί. Οπότε το να προσαρμοστούν είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ξέρεις, σίγουρα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κι αυτό, ξέρω εγώ, αποδεκτό και στα σχολεία και σε αυτά. Θυμάμαι εγώ όταν ήμασταν στο γυμνάσιο. Που εντάξει, το γυμνάσιο ήμασταν το 2008-2009. Mm. Δεν το δεχόντουσαν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ο γυμνασιάρχης μου. Ζητούσε τα κόρη να βγάλουν το σκουλαρίκι από τη μύτη όσες είχαν. Και για τα κουρέματα. Και για τα κουρέματα. Σε ένα τύπο του είχαν πει να κουρέψει το μαλλί τελείως, να μην είναι μοϊκάνα. Ναι. Γιατί παρέσανε να μην είχαμε ποτέ τέτοια προβλήματα. Ούτε με σκουλαρίκια, ούτε καλυθέα. Καλυθέα rules. Έτσι, εμείς είμαστε ελεύθερα παιδιά. Δεν κάθεται κανείς να μας πει γιατί βάζει σκουλαρίκι. Έτσι, open mind. Πέταξε λίγο! Χριστέ μου, πέταξε λίγο! Τι κάνεις λίγο πριν το τέλος! Απορώ γιατί ενθουσιάζει τόσο, νομίζω τρελάνε. Έχω αποδείξει τις γνώσεις μου στα αγγλικά. Λοιπόν, αυτό που μας λένε εδώ πέρα στο θέμα
είναι ότι στα μάτια των κυριότερων φαντάζονται όλα αυτά τα σκουλαρίκια, αυτό το extreme μαλλί που βλέπουμε στην οθόνη μας. Κάτι σαν να έχουμε το δαίμονα μέσα μας. Τατουάζ. Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Εντάξει, αλλά σκεφτούμε ότι κι εσείς στη γενιά σας μπορεί να είστε λίγο πιο μοντέρνοι. Εντάξει, τώρα εμείς άλλα τα μοντέρνα πράγματα τα δικά σας, ναι, άλλα τα δικά μας. Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτά έχω να σας πω εγώ. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε ταυτιστεί με αυτό το θέμα, γιατί αν έχετε ακούσει τέτοια κριτική από μεγαλύτερο. Ξέρετε εγώ τι αναρωτιέμαι ώρες ώρες. Εμείς σαν γενιά πιστεύω είμαστε αρκετά, ξέρω εγώ, τατουάζ το ένα το άλλο. Γιατί ναι. Γελάει ο Νίκος. Ελπίζω να μην γελάς μαζί μου, Νίκο. Σκέφτομαι, εμείς πώς θα είμαστε όταν γίνουμε μαμάδες και μπαμπάδες και μετά γιαγιά και παππούς. Και... Αυτό μένει να φανεί στην πράξη. Άστο. Ξέρω, το είναι κάτι που ξέρεις, απασχολεί, ξέρω, σκέφτομαι πολύ συχνά. Όχι με απασχολεί, δηλαδή το σκέφτομαι. Έχετε πει στο βιολογικό σου ρολόι, μας έρθει σήμερα στα άστρα, με τα λόγια μας έχει πει. Τι συμβεί, Κατερίνα μου. Αναρωτιέμαι πώς θα είμαι εγώ σαν γιαγιά ειδικά. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις, άμα δεν το δεις στην πράξη. Γιατί ακόμα και γονείς μου εμένα... Αλλά μπορεί να φαντάζεσαι, να έχει άλλο να σου πούν. Έτσι, εμένα οι γονείς μου πολλά έχουν πει, πολλά λέγανε δύο χρόνια πριν και έχουν αλλάξει τελείως δύο μπράβο, χρόνια μετά. Μπράβο, μπράβο, και αυτό. Mm. Προσαρμόζεται mm-hmm. ο άνθρωπος. Αν και μερικά πράγματα είναι διαχρονικά. Σας την έχουν πει όμως έτσι ευθέως κάποιος στο λεωφορείο, ας πούμε. Το πως είσαι έτσι. Ναι. Όχι, εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό. Εντάξει, δεν είμαστε extreme νομίζω γενικά. Ναι. Δηλαδή δεν, έχουμε, δεν νομίζω να έχουμε κάτι που να κρυφτεί. Εγώ δεν έχω τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ούτε έχω τύχει, ξέρεις, να γίνει κάτι μπροστά μου. Έχω τύχει να κοιτάνε περίεργα, όχι να πούν καλά, κάτι, ναι, να κοιτάνε. Καλά, να κοιτάνε, ναι. Δεν ξέρω, αυτά από μένα. Αυτά. Ήμασταν να πούμε στην ώρα του φοιτητή, γιατί θα μου την πει η Φωτεινή που δεν τον έφερα. Α, αυτά. Ξεχάσαμε το δεν φίλε. Είδαμε το φίλερ το γνωστό, ήταν η ώρα του φοιτητή όμως. Αν θέλετε μπορούμε να το δούμε μπορώ τώρα το και φιλέ, να περάσουμε το στο φιλέ. Επόμενο θέμα. Θέλετε να δούμε το φίλερ. Έχουμε όχι, το φιλέ. Όχι. Όχι. Α, δεν πάμε στο επόμενο έτσι χωρίς φίλε. Ας πάμε στο επόμενο. Το δικό μου το επόμενο. Το δικό σου είναι. Τι έχεις για μας σήμερα, Λεωνίδα? Έχω μουσική. Έχω νέους ανθρώπους, καινούριο συγκρότημα. Είναι η Mindtrap, το σκονάκι μου, της Κατερίνας. Mindtrap, παίζουν alternative rock metal. Σταμάτα. Σταμάτα. Βλέπω και τη φάτσα του Νιούκ και δεν μπορώ. Γιατί, εντυπωσιάθηκε και αυτός με την προφορά σου. Σήμερα βάλες σε όλο το ταλέντο σου. Ναι, δεν το έκανα επίτηδες, βγήκε έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι που μετράει. Να πω επιγραμματικά τα μέλη της ομάδας. Είναι ο Γιώργος, ο Πάρης, ο Θωμάς, ο Γιάννης, η Νατάσα, ο Ντάνης και ο Δημήτρης. Και πάμε να δούμε το βίντεο από τη συνέντευξη του Γιάννης. Το οποίο έχει και φίλε. Έχει και φίλε. Είναι έτσι leader view. Και βίντεο και φίλε. Να δούμε το φίλε. Το φίλε. Βρισκόμαστε με κάποια μέλη από το Mindtrap και θα ήθελα να ξεκινήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σας κάνει πιο δημιουργικός, Γιάννη? Τι είναι αυτό που μας κάνει πιο δημιουργικούς? Θεωρώ τα πάντα τριγύρω μας μπορούν να μας κάνουν δημιουργικούς. Ανά πάση στιγμή, στην καθημερινότητά μας, το οτιδήποτε μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο δημιουργικό. Και μην ξεχνάμε ότι οι πιο δημιουργικές ώρες της ημέρας βρίσκονται στην οποιαδήποτε στιγμή. Δεν βρίσκονται δηλαδή μόνο μέσα σε ένα στούντιο, πας, γράφεις και τελείωσε. Το κομμάτι μπορεί να σου έρθει οπουδήποτε, δηλαδή σε μια βόλτα στο πάρκο, ακόμα και αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ πέρα. Οπότε να φανταστούμε ότι υπάρχει καμία περίπτωση να δημιουργηθεί κάποιο τραγούδι από τη σημερινή μας συνάντηση. Γιατί όχι, πολύ πιθανό. Λοιπόν, τι είναι η φιλία για σένα, Γιώργη? Τι είναι η φιλία για μένα? Καταρχάς, η αρχή και το τέλος των πάντων. Γιατί, παιδιά, καλός ή κακός, η φιλία είναι ένα δύσκολο πράγμα και είναι ένα πράγμα που δεν το βρίσκεις εύκολα. Και νομίζω πως αυτό που μας αντιπροσωπεύει και σαν πάντα είναι το ότι εκτός από συνεργάτες, ας το πω, επαγγελματικά πάνω στην πάντα και μουσικά, ρε παιδάκι μου, είμαστε και πολύ καλοί φίλοι ο ένας με τον άλλον. Έχουμε χημεία και πιστεύω πως, όπως όλοι ξέρουμε, ότι μια μπάντα, ας πούμε, βλέπουμε τριμελές μπάντες και είναι πολύ δύσκολο στη συνεννόηση. Αυτοί που έχουν μπάντες με καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάω. Καλώς ή κακώς είμαστε 8 άτομα. Ναι. Και καλώς ή κακώς βγάζουμε άκρη εύκολα, πολύ εύκολα ένας με τον άλλον. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ καλά δεμένοι και έχουμε μια πάρα πολύ καλή φιλία και χημεία.
συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες, Γιάννη? Γενικά η συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες, γιατί όχι, δεν το αποκλείουμε. Ούτως ή άλλως, αυτό που έχει δείξει η συγκεκριμένη μπάντα είναι ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί σε προτάσεις και σε πράγματα. Γιατί έχουμε μέσα το Duke. Ο καθένας από εμάς έχει κάτι διαφορετικό. Ο Πάρης ο Κατσουλιάς του αρέσει πολύ να παίζει jazz και swing, ξέρω εγώ, στα κομμάτια. Εδώ πέρα ο Γιώργος, ξέρω εγώ, είναι το πιο new metal. Έτσι, έχουμε το Duke στα rap. Έχουμε εμένα που είμαι πιο alternative rock, ξέρω εγώ. Οπότε σίγουρα. Και έχω και στα υπόψη μου κάποιους καλλιτέχνες που θα ήθελα να συνεργαστώ. Καλώς κακώς είσαστε ένα συγκρότημα το οποίο πωλείται από πολλά άτομα και να φανταστώ από πολλές πλευρές προσωπικότητες. Στην καθημερινότητα σας αρέσει να αποστασιοποιήσετε από το κοινό σας για να φορτίσετε τις μπαταρίες, σας αρέσει να σας πλησιάζουν, να σας εκφράσουν θαυμασμό τους? Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν υποστηρίξει μέχρι τώρα στα live μας, σε ό,τι κινήσεις έχουμε κάνει στο ίντερνετ, οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι τώρα. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς τους τρεις και σίγουρα και από τα υπόλοιπα μέλη του Mindtrap, των Mindtrap που δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Εμένα, επειδή πριν και εγώ γίνω μουσικός, ήμουνα και εγώ θαυμαστής ανθρώπων και παντών που άκουγα, έβλεπα και συνεχίζουμε να είμαστε, ναι. Πολύ πιο ένθερμος, θέλω να πω, μικρότερος. Και πολλές φορές είχα, ξέρεις, ήθελα να μιλήσω με κάποιους από αυτούς και δεν μπορούσα και δεν απάνταγαν ή οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να είμαι κάποιος ο οποίος θα απαντήσω στους ανθρώπους που θα μου μιλήσουν, θα τους δώσω κομμάτια της καθημερινότητάς μου. Αλλά προφανώς αυτό όσο μου το επιτρέπει και ο χρόνος μου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε πρέπει να τα καταμερίσουμε σωστά και δεν γίνεται κιόλας να είμαστε όλη μέρα πάνω από ένα κινητό, πάνω από ένα τηλέφωνο, πάνω από κάτι. Οπότε. Λίγο κατανόηση λοιπόν. Ναι. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Ακριβώς. Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε πραγματικά και σας ευχαριστούμε για αυτό που μιλάω. Και αυτό σημαίνει ότι έχει την πολύ ανταπόκριση όλο αυτό. Γι' αυτό. Και επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι και πιο δύσκολο. Ναι. Εγώ, άμα ήταν στο χέρι μου, θα ήθελα να μιλήσω φαντάζομαι όπως όλοι μόνος. Και ελπίζω να γίνει πολύ σύντομα αυτό, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι εκείνη τη στιγμή, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την υποστήριξη. Όσο έχω καταλάβει μέχρι στιγμής σας αρέσουν οι συνεργασίες. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες ή κάποια μουσικά ακούσματα τα οποία να ξεχώριζετε, Γιάννη? Κάποιοι καλλιτέχνες, πάρα πολλούς. Καταρχήν ο κάθε καλλιτέχνης, ο οποιοσδήποτε, ακόμα και αυτούς που λέμε ότι δεν θα ακούμε συσταγωγικά ποτέ, όταν τους ακούμε, κάτι μας δίνουνε. Είτε θα μας δώσουν κάτι θετικό, είτε θα μας δώσουν κάτι λίγο αρνητικό, το οποίο θα το επεξεργαστούμε εμείς και θα προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε. Γενικά έχουμε πάρα πολλές επιρροές. Δεν θα πω στο ζήτημα ότι ποιοι είναι οι καλλιτέχνες ξεχωριστά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες. Σας φτάνουμε στο τέλος της κουβέντας μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Φτάνει καλοκαίρι. Έχετε κάποιες οργανωμένες συναυλίες να κάνετε ή θα το περάσετε πιο χαλαρά στο να κάνετε κάποιες διακοπές και κάποια ξεκούραση? Πρώτα απ' όλα, ξεκούραση. Η ξεκούραση είναι ένα διαφορετικό πράγμα από τη διασκέδαση, έτσι. Ας πούμε ότι πας διακοπές για διασκέδαση και ξεκούραση. Εμείς μπορεί να πάμε να παίξουμε σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, γιατί ξεκινάμε να κάνουμε ένα tour που θέλουμε να παίξουμε σε διάφορα μέρη, να δούμε κόσμο από άλλες περιοχές εκτός από την Αθήνα. Για μένα αυτό είναι μεγάλη διασκέδαση και νομίζω και για τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας μας. Ξεκούραση πάρα. Μας... Δεν ξέρω άμα θα είμαστε σε θέση να ξεκουραστούμε. Η αλήθεια είναι. Για μένα ξεκούραση είναι ο ύπνος. Αυτό. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι διασκέδαση. Θέλουμε δηλαδή να πάμε σε διάφορα μέσα στην Ελλάδα. Θέλουμε να περάσουμε καλά με τον κόσμο που θα βρούμε εκεί πέρα, που θα έρθει στο live. Ακριβώς. Να γνωρίσουμε ανθρώπους εκεί πέρα. Ακριβώς. Και αυτά τα οποία έχουμε κανονίσει, ό,τι κανονίζουμε σε live, τα δημοσιεύουμε στην επίσημη σελίδα μας Mindtrap στο Facebook. Και πέρα από το Facebook σίγουρα. Ναι. Υπάρχει και το Instagram, το οποίο μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα και να μας δείτε. Mindtrap, δηλαδή δικιά μου παγίδα, Mindtrap. Για να το κάνουμε το spelling. Ναι, σε έξω και έχουμε το. Και έχουμε το φεστιβάλ στις 20. Το Φαλιροφόρνια Φεστιβάλ στις 27 το Ιούνιο στο Μπάτι, δίπλα στη στάση του Τραμ Μπάτις, στο παλιό Φάλιρο. Όπου εκεί θα παίξουμε με τους Mindtrap, θα παίξουν διάφορες άλλες μπάντες.
Και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα είναι πολύ φίλοι μου σε αυτό το φεστιβάλ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Μόνο που τους ήρθανε. Και τέλος μια ευχή για τους θεατές μας. Λοιπόν, θα πω μια ευχή που δηλώ πάρα πολύ συχνά. Η ζωή σας να είναι γλυκιά όσο η ζάχαρη και αλμυρί όσο το αλάτι. Νομίζω ότι αυτό ήταν προφητικό. Να ευχηθώ όλοι να είναι καλά με υγεία, να έχουν τους ανθρώπους που αγαπάνε και σίγουρα να μας δουν στα live, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και έτσι. Γιώργο, τελευταίος εσύ και ελπίζω να μην περάσει και κανένας. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλους, να έχει τους ανθρώπους σας, όπως είπε και ο Τιούκ. Πραγματικά είναι το πιο σημαντικό πράγμα, και αν δεν έχεις αυτούς που αγαπάς, δεν έχεις τίποτα. Και σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά για όλο αυτό που κάνετε για μας, πραγματικά. Σαφώς, σας ευχαριστούμε. Α, και να είστε και στο live μας. Σαφώς, για τους φαν. Οπότε να τους ευχαριστήσουμε τους Minecraft. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια ότι είναι και άλλα μεν, τα οποία δεν μπόρεσαν να έρθουν. Δάνης Τάκας, Δημήτρης Μουστάκας, Θωμάς Αλεξίου, η Νατάσα Κατσαρά. Ξέχασαμε κανένα άλλο, παιδιά. Ξεχάσαμε κανένα. Ο Πάρης. Και ο Πάρης ως Καστολιάς. Και είμαστε εν αναμονή των καινούργιων επαγγελματικών δουλειών. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το μάθετε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Mindtrap. Αυτή ήταν η Mindtrap, ναι. Αυτή ήταν. Ευχόμαστε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Είναι νέα φρέσκα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι αξίζουν τα καλύτερα. Το πρώτο δείγμα. Μπράβο και στο Διονύση που πήρε τη συνέντευξη. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, βέβαια δεν είδαμε όλα τα μέλη, αλλά. Δεν χωρούσαν όλοι. Μας αρχίζει αυτό που είδαμε το δείγμα. Έτσι, 7. Έχει συνολικά 7, ναι, 7. Που τις είπα πριν. Εντάξει, μας δώσανε όμως ιδέα. Μας δώσανε μια ιδέα για το τι γίνεται. Ναι. Μας τα πάνε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Καλή επιτυχία. Και καλό καλοκαίρι, να τους πούμε. Και καλό καλοκαίρι. Μπράβο, καλό καλοκαίρι. Είναι η δικιά μου σειρά, έτσι. Ρε παιδιά μου, έχουν δώσει gadget. Εντάξει, είναι πολύ ωραία τα gadget που μας έχουν δώσει, αλλά έκανα το παράπονο μου ότι δεν μπορώ εγώ να πω gadget. Αλλά εντάξει, τα έκανα μια προσπάθεια. Γιατί δεν ταιριάζει με τη. Και θέλω να το εκτιμήσετε αυτό. Άντε, Κατερίνα. Ειδικά να το εκτιμήσει η συντακτριά μας, όπου καταβάλω αυτή η προσπάθεια. Ας περάσουμε τότε στο πρώτο μας gadget, ναι. Το οποίο λέγεται. Συγγνώμη, είναι εφαρμογή. Την πάτησα κι εγώ. Λες. Είναι εφαρμογή. Λέγεται Meme Generator Free. Και τι είναι αυτό το app, το application. Είναι, λογικά έχετε δει κάτι φωτογραφίες που μπορεί να ξέρω εγώ να, όπως βλέπουμε εδώ, με ήρωες από ταινίες ή από σειρές και γράφεις πάνω σε αυτή τη φωτογραφία κάποια φράση που θες, κάποια ατάκα, ό,τι θέλεις εσύ. Αυτό το application σου δίνει, σου παρέχει 600 διαφορετικές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Θέλω και την Αναστασία μέσα. Και μπορείς να. Θα με 600 πρώτη. Ξέρω και τι θα γράψεις. Και μπορείς να γράψεις πάνω ό,τι θέλεις. Εδώ μου έχουν φτιάξει ένα ωραίο, δεν ξέρω αν το έχετε, που είναι ένας κυριούλης και λέει: τι νοείς, δεν διάβασα στο chill out. Έχει μια έτσι απορριμμένη φάτσα. Δεν το έχουμε, η αλήθεια είναι. Εδώ μας βλέπουμε κάτι άλλο ωραία. Λέει: why did you download. Τι λέει? Memeful already. Τόξι. Τόξι, σ' αρέσει. Όπα, όπα, τι έγινε. Κλαμπάρες. Πάντως είναι χρήσιμη εφαρμογή, γιατί εμένα μου έχει τύχει να θέλω να κατεβάσω φωτογραφία και να γράψω κάτι πάνω. Και να μην φαίνεται καλή ανάλυση φωτογραφίας, να πρέπει να ψάξω να βρω κάποια που να μου ταιριάζει, να τη γράψω, να την επεξεργαστώ. Αυτό καλό είναι, καλό είναι. Εμένα ξέρετε που μου στέλνουν συχνά τις φωτογραφίες. Στο Facebook σε συνομιλία, ξέρω εγώ όταν ειδικά λέω μια εβδομάδα που μου στέλνουν τύπου ξέρω εγώ που κάνει, που κάνει face πάνω και σε σχόλιο. Οπότε πρέπει να έχεις γεμίσει τέτοιες φωτογραφίες. Πρέπει να έχεις γεμίσει λέω τέτοιες φωτογραφίες. Με τσιμνάδες, άζε μας. Ναι. Ωραίο, χρήσιμο όμως. Το σκεφτώ. Γιατί όχι. Το δεύτερο είναι gadget. Και είναι ένα περίεργο gadget. Είναι ένα gadget. Είναι αυτά τα γάντια που βλέπουμε. Τι κάνουν αυτά τα γάντια. Σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις ο μουσικός, να γίνεις ο μαέστρος που πάντα έκρυβες μέσα σου και δεν μπορείς να το βγάλεις στα έξω. Γιατί μιλάτε. Σε γελάμε με εσένα όταν τα γάντια. Α, τους κι άλλοι μιλάνε. Όχι. Α, θα σε διώξω, Νίκο, Για πες μας τι είναι το γάντια. Τι κάνουν αυτά. Φοράς αυτά τα γάντια και με το που τα φοράς ενεργοποιούνται κάτι πλήκτρα που υπάρχουν εσωτερικά και όπου και να πατήσεις είναι σαν να παίζεις πιάνο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Σκέφτεστε πάλι πρόστιχα εσύ δύο. Γιατί είναι γιατί, εντάξει, συνέχεια. Τι είναι. Ναι, θα με βγάλουνε. Να μου καταστρέφουνε το gadget.
Δεν θα καταστρέφουμε, ίσα ίσα που είναι πάρα πολύ χρήσιμο κι αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί. Κατάλαβα τι είναι, Χριστέ μου, τι λέει. Ξέρετε τι, αυτό είναι ωραίο, ειδικά για μικρά παιδάκια. Δεν ξέρω αν προορίζεται για κοιτέρα. Γέννησε πολλά μεγέθη. Δεν γνωρίζω. Στα πόδια μπαίνει αυτό. Αλλά παρέχει, διαθέτει, συγγνώμη, 8 διαφορετικούς ήχους οργάνων, 6 ρυθμούς και 6 demo τραγούδια. Άκου να δει. Θα κάνεις τα πρώτα σου μαθήματα. Και τι βάρος έχουν αυτά. Τι βάρος. Τι βάρος, τι νοίζει, τι βάρος. Πόσο βαριά είναι. Δεν ξέρω. Ολόκληρο μηχανισμό θα έχουν. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και έξω, τύπου έχει κρύο και τα φοράς. Για το κρύο. Δεν ξέρω αν είναι. Σκέψω ότι ξέρω. Ένα Ζαζιά, τι ρώτησε τώρα, συγγνώμη. Πε ότι είσαι στο λεωφορείο. Εντάξει, και φοβάσαι το γάντι και πα να πιαστεί για να μην πέσει. Σαν το ψάρι. Αυτό μουσική. Εντάξει, γιατί όχι. Κάνω λίγο εικόνα μέσα στο λεωφορείο, ειδικά το πρωί. Σκέψω να κάνει ποδήλατο. Δεν θα έχει προφανώ. Λογικά έχει νόημα να παίζει έτσι. Αλλά σκέψω να στο ποδήλατο ή να είσαι πάνω στη μηχανή. Να μπορεί να βάλει ακουστικά και να ακούσει μουσική. Έχει τα γαντάκια. Τα δει το ψάρι. Δεν θα κάνει ποδήλατο και θα παίζει αυτό. Να σου πω, δεν μπορούσα να πει τώρα. Να πούμε. Όχι, αυτά τα γκάτσα αυτή τη εκπομπή πια. Ότι αυτό κοστίζει 25 ευρώ και μπορεί να το βρει σε αρκετέ ελληνικέ και ξένε ιστοσελίδε πώληση γκάτζετ. Σε ασπρόμαυρο βγαίνει μόνο. Ναι, γιατί το πιάνο είναι ασπρόμαυρο. Α, οπότε είναι. Είναι σαν να έχει το πιάνο στα χέρια σου. Πόσο έξυπνο. Ναι, δεν μ' άρεσε αυτό. Και γιατί όχι, εγώ δηλαδή αν είχα παιδάκι ή αν είχα ψάκι θα το έπαιρνα δώρο. Εσύ για σένα το έπαιρνε. Εγώ ως Κατερίνα. Εσύ ως Κατερίνα. Εγώ ξέρω να παίζω πιάνο. Α, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Εγώ ξέρω να παίζω πιάνο. Έχει κι άλλα όργανα όμως λέει. Έχει κι άλλα όργανα εκτός από πιάνο. Α, ναι, μπορεί να το πούμε γι' αυτό. Παίζεις δυνάμεις, κατάλαβες. Μόνος σου. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Δεν μας έχεις παίξει ποτέ πιάνο, να μας παίξεις. Παρεπιπτόντως. Το έχω παρατήσει λιγάκι. Δεν πειράζει. Θα σε ακούσουμε εμείς. Εντάξει. Όπως λοιπόν, όπως λέμε κάθε φορά, όποιος πάρει ένα από αυτά τα gadget ή από αυτά που έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα, μια φωτογραφία στο Facebook. Το μου βγήκε λίγο ψηλή αυτή. Το Facebook. Δοκιμάζει διάφορα. Instagram, Twitter. Δοκιμάζει διάφορα το gadget. Ναι, και να τις δούμε, να τις δείξουμε και εμείς στην εκπομπή, να δούμε πώς τις χρησιμοποιείτε, πώς τα χρησιμοποιείτε εσείς αυτά τα gadget. Και να μας δείτε ότι μας βλέπετε κιόλας. Έτσι. Αλλά προσοχή με το Facebook, γιατί περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Γενικά με τα social media. Γενικά με ειδικότερα τα social media. Με το Facebook όμως. Ειδικότερα, γιατί είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Νομίζω πλέον όλοι έχουν ένα Facebook. Και να ξέρεις, στην Ελλάδα είναι τόσο έντονη χρήση του. Όχι τόσο στο εξωτερικό. Παντού. Τόσο δεν είναι. Ναι. Το ξέρω γιατί έχω διαβάσει έρευνα, ναι. Και τι λέει η αναστησία αυτό. Προσοχή λοιπόν στο τι ανεβάζετε στο Facebook, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εκνευριστικά πράγματα που μπορεί να ανεβάζει κάποιος και να το βλέπεις και να λες, Θεέ μου, όχι πάλι. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το relationship status. Έχει σχέση. Έχεις αγόρι, έχεις κοπέλα, παίζει κάτι. Έχεις το γράφουνε πολύ. Χειρέψει. Πάντως δεν έχω δει εγώ αυτό. Δεν χρειάζεται να ανεβάζετε συνέχεια μέσα στην ημέρα φωτογραφίες, τραγούδια για τον αγαπημένο σας. Να ανεβάζετε στιχάκι για τον αγαπημένο σας. Δεν υπάρχει λόγος νομίζω. Γιατί γελάτε. Εγώ διάβασα αυτό. Εγώ το διαβάσω. Θέλω και εγώ να το διαβάσω, αλλά τώρα μιλάω και δεν μπορώ. Συγγνώμη που η απόφασή σου να αλλάξεις σιωπηλά το relationship status στο Facebook μεταδόθηκε σε κάθε φίλο που είναι single στο Facebook. Μάλιστα. Ωραία. Και το έκανε επίτηδες στο Facebook. Εντάξει, να πω λίγο την άποψή μου πάνω σε αυτό. Εγώ, εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημο να γράψω ότι είσαι σε σχέση. Ή... Δεν λέμε να είναι άσχημο να γράψω ότι είσαι σε σχέση. Να το αλλάζει συνέχεια. Ναι, το λέει. Γενικά, να το αλλάζει συχνά εννοείς. Όχι, όχι, παιδιά. Ας το αλλάζει συχνά. Δεν αφορά κανέναν αν θα είσαι σε σχέση, αν θα χωρίζεις, αν θα παντρεύεσαι. Υπάρχει να το πατήσεις να μην φαίνεται. Ναι, υπάρχει. Εγώ έτσι το έχω. Και εγώ έτσι το έχω να μην φαίνεται. Εγώ το έχω πατήσει σε σχέση. Το θέμα είναι. Είσαι πάντα σχέση. Χωρίζει σε σχέση, δεν είσαι. Είμαι σε σχέση με αυτό μου. Ναι. Όριστε, δεν σε ενοχλώ κιόλα. Χωρίζω, δεν το καταλαβαίνω. Όντω. Αλλά αυτό όντω είναι λίγο. Το πρόβλημα δεν είναι να αλλάζει το στάτου. Το πρόβλημα είναι να ανεβάζει συνέχεια πράγματα για τον καλό σου ή για την καλή σου. Να ανεβάζει τραγούδια. Εμένα μου έχει τύχει, έχω ένα ζευγάρι φίλου μου, δεν θα πω ονόματα, οι οποίοι θέλουν να πούν κάτι, πραγματικά προσωπικά πράγματα και τα ανεβάζουν ένα στο προφίλ του άλλου. Τώρα να ξέρεις τι κάνει ο άλλος στην προσωπική του ζωή, δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο. Είναι χαριτωμένο όμως. Όχι, είναι εκνευριστικό. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Αυτό του είναι εκνευριστικό. Είναι χαριτωμένο σε επέτειο. Τύπου αν έχουν κλείσει ένα χρόνο, δύο χρόνια ή σε ραβόνα. Αυτό γίνεται μια φορά το μήνα, μια φορά το χρόνο. Ναι. Όχι κάθε μέρα. Όταν γίνεται συχνά είναι. Εντάξει, και ένα χρόνο, εντάξει, καλά θα είναι. Αυτό μόνο ένα χρόνο. Κάτι άλλο εκνευριστικό λοιπόν που κάνουμε με το Facebook είναι όταν έχουμε ένα κατοικίδιο. Ω. Τα
Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Πολλοί άνθρωποι από μικρή ηλικία θέλουν να αποκτήσουν ένα κατοικίδιο και όταν το αποκτάνε για αυτούς είναι κάτι ένα μεγάλο, φιδάκι. Κάτι σπουδαίο. Μια κατσαρίδα, μια κατσαρίδα, μια ράχνη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ανεβάζετε συνέχεια φωτογραφίες με το κατοικίδιό σας, νομίζω. Και αυτό εμένα που μου φαίνεται λίγο. Τι να πω, κουλό, είναι όταν φτιάχνουν προφίλ στα κατοικίδια. Μπράβο, αυτό πήγα να πω, αυτό πήγα να πω μόλις. Παιδιά, το είχε κάνει στη μαθήτριά μου. Εντάξει, για ποιο λόγο. Έχω γνωστή μου από τη χώρα που το έχει κάνει. Είναι σαν να έχεις εσύ δύο Facebook. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο famous πια. Ηρεμήστε. Ναι, τώρα, γιατί δεν έκανε το κατοικίδιό σου. Τέλος πάντων. Και να κάνει και like το κατοικίδιο. Τι να κάνει το. Ναι, να ποστάρει και πράγματα. Εμένα μου τυχαίνει να μου τύχει πάλι να έχει κατοικίδιο που δεν μπορούσα να με το αποδεχτώ γιατί με έκανε άντια και ήταν από φίλο μου. Οπότε το αποδέχτηκα. Δεν μπορούσα να με το αποδεχτεί. Ναι, και να μου έκανε like. Τι να το κάνω εγώ το like από, από τη Λούση, ξέρω εγώ. Έμα, τέλος πάντων. Ένα άλλο λοιπόν, ναι, ετοιμάζω ταξίδι. Ετοιμάζω τα χαρτιά, ταξίδι, καλοκαίρι. 5 και σήμερα, 3 και σήμερα. Το χειρότερο είναι το. Βαλίτσα. 250 και σήμερα. Υπάρχουν και αυτά. Και κάνει counting. Και υπάρχουν και αυτά που όταν είσαι κάπου, δεν χρειάζεται να ανεβάζει συνέχεια check-in. Συνέχεια φωτογραφίες, συνέχεια είμαι εδώ, είμαι εκεί. Ωραία, το καταλάβουμε. Πήγε στο τάδε μέρος, στην Τίνο για παράδειγμα. Κάντε τόσο Snapchat, δεν το κάνει κανένα. Να μάθουμε πού είσαι κάθε ώρα και στιγμή. Εγώ νιώθω λίγο guilty εδώ πέρα γιατί το κάνω τα το έχω κάνει, το έχω κάνει κι εγώ. Εσύ το κάνεις συνέχεια, εσύ το έχεις κάνει. Στο Snapchat το κάνω, δεν το κάνω στο Facebook. Δεν κάνω εγώ, με κάνουν. Δηλαδή τύπου check-in και μου δώσουν και εμένα μέσα. Το κάνω εγώ στο Facebook. Εντάξει, τέλος πάντων, πάντως είναι λίγο εκνευριστικό, ειδικά για εμάς που είμαστε. Όχι, δεν το κάνεις. Ειδικά για εμάς που είμαστε εδώ πέρα στην Αθήνα, να βλέπουμε συνέχεια ότι περνάτε καλά και είστε σε ταξίδι, κάνετε μπάνια κλπ. Και είστε στην Τίνο. Ειδικά τώρα με τα selfie sticks έχουν αυξηθεί αυτές τις φωτογραφίες από τις διακοπές. Ω, καλά. Το selfie stick έχει πάρει πάνω του, επειδή είχαμε κάνει εμείς την εκπομπή. Αυτό είναι. Αυτό κάναμε διαφήμιση, κάναμε προβοτάρισμα στο selfie stick. Πάντες το έχουν πλέον. Μετά, κάτι άλλο. Ο τίτλος λοιπόν στο επόμενο είναι Μπουκιά και Συγχώριο. Τι σημαίνει αυτό. Παλιότερα υπήρχε λίγο έτσι, όταν έτρωγες, υπήρχε ενοχή τέλος πάντων του ότι τρώω, του ότι είμαι πάλι έξω για φαγητό, του ότι αυτό το πιάτο είναι δικό μου και το έχω νομίζω ότι το αυτό που πας να πεις είναι θέμα του Instagram πιο πολύ. Είναι πιο πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει και καλά ότι το Instagram λέει έπαιζε και καλά ναι, μπράβο, τώρα την έχω ξαναδεί αυτή. Απλά περιέγραψε μου το μεσημεριανό σου. Ναι, αυτό στο Instagram ήταν θέμα, πάντα ανεβάζω. Νομίζω αυτό ξεκίνησε γενικά από το Instagram, αυτό το πράγμα με τα φαγητά. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ωραίο να βλέπουμε κάθε μέρα και κάθε ώρα και στιγμή μια μπριζόλα με πατάτες στο πιάτο. Όλοι έχουμε φάει, δεν θα εντυπωσιαστούμε. Εσύ δεν τρως, τι. Ωραίο, ωραία θα κάνουμε τώρα λίγο φαγητάκι. Ωραία θα κάνουμε, εντάξει. Αλλά ισχύει, πολύ κουραστικό, εντάξει. Να ειδικά στο Instagram να κατεβαίνει ώρα μεσημεριανού, εκεί 2 με 4 και να κατεβαίνει και να κατεβαίνει και να κατεβαίνει και να βλέπει συγκεκριμένα. Κοίτα, δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί το βράδυ που δεν θέλω να τρώω αργά και μπορεί να είμαι μέσα στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, 12 η ώρα το βράδυ και να βλέπω φαγητά. Εκείνη την ώρα με σκοτώνεται, να ξέρετε, φίλοι μου. Πάει ό,τι δίαιτα προσπαθείς να κάνεις. Μην το κάνεις, όχι. Κάτι τελευταίο λοιπόν είναι ένα θέμα με αυτό με τα hashtag. Εγώ το έκανα παλιά, μου την είπανε. Γιατί το έκανα συνέχεια. Γιατί το hashtag είναι πολύ διαδεδομένο. Το hashtag είναι διαδεδομένο, αλλά πρέπει να το κάνεις σωστά. Να μην βάζεις δίεση, hashtag τέλος πάντων, μπροστά από κάθε λέξη. Θες να γράψεις μια πρόταση, βάζεις hashtag μπροστά από όλη την πρόταση. Μπροστά ναι, από και όλη την φράση. Απλά δεν βάζεις κενά, είναι συμφωνώ. Αυτό ακριβώς. Ή βάζεις κατ' οπαύλες. Ναι, ή βάζεις κατ' οπαύλες για να ξεχωρίζει. Είναι και νέα μόδα. Αυτό. Απλά κάποιοι κάνουν κατάχρηση. Δεν είναι θέμα αν κάνεις κατάχρηση. Φωτογραφία για από κάτω να έχει ολόκληρο τέτοιο με hashtag. Έχεις δει. Εντάξει, οκ, okay, αυτό. Το θέμα είναι να μην βάζεις hashtag μπροστά από κάθε λέξη. Ας πούμε, chill out web TV. Δεν χρειάζεται να έχει hashtag και το chill και το out και το web και το να TV. Να χωρίζεις αυτό ναι, το με το e και αυτά εννοεί το άρθρο. Καταλάβατε. Ναι. Αυτό πάρε το έτσι σαν tip, γιατί το έκανα και εγώ. Νομίζω αμεληταίο σε σχέση με τα υπόλοιπα που είπαμε. Εγώ αυτό είναι που κάνω. Το hashtag. Βασικά. Αυτό είναι που έκανα, που μου την είπαν και με κοροϊδεύαν που το έκανα και το σταμάτησα. Εγώ δεν την έλεγα ποτέ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φάση έχει όταν χρησιμοποιούν τα hashtag για να την πούν στον άλλον. Εμένα έτσι μου την είπανε. Α, ναι. Εμένα σε σχόλιο από κάτω μου έχουν γράψει. Και που ναι. Για να σε κοροϊδέψουν, τι κάνουν. Ό,τι γράφουν σαν σχόλιο. Ναι, το γράφουν με hashtag. Το βάζουμε hashtag, ακόμα και τα άρθρα, ακόμα και το και τα πάντα. Εμένα έτσι μου την είπανε και μάλιστα είχα γυρίσει και είχα πει ότι είσαι παράλογο, α πούμε, σιγά. Αλλά τελικά είχαν δίκιο. Μα ηρωνεύονται, δεν κατάλαβα. Είστε πιο έξυπνοι. Για φωτογραφία ήταν, πόσο παλιά. Δεν θυμάμαι, μην ψάξετε την πρώτη. Θα ψάξω γιατί φέρω για την επόμενη φορά. Αν θέλει, άμα έχει απορία. Αυτά λοιπόν και από μένα. Ouch. Ouch, τι έπαθες. Τίποτα, το πόδι μου λίγα, συγγνώμη. Ouch. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Άλκη για αυτό το θέμα και να πω, εγώ θέλω κάτι να πω που το είπα και πριν στην Κατερίνα που μιλάγαμε και λέγαμε για την εκπομπή, ότι μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που διάβασα το θέμα και μου το έγραψε η Άλκη. Ευχαριστούμε. Εγώ στεναχωριέμαι τις φορές γιατί μας τα στέλνουν και τα γράφουν πολύ ωραία, η Άλκη ειδικά γράφει πολύ ωραία κείμενα.
Και είναι λίγο δύσκολο να το μεταδώσουμε αυτό το πράγμα. Ολόκληρο, ναι, όπως είναι. Ολόκληρο, όπως ναι, εγώ όταν μου τα γράφουν έτσι και τόσο ωραία, δεν μπορώ να τα μεταδώσω όπως τα γράφουν και είναι κρίμα. Οπότε να κάνω μια πρόταση στο chill out, το περιοδικό. Κάποια κειμενάκια, θεματάκια να μπαίνουν και στο βιβλίο. Αυτό ακριβώς. Πολλά, πολλά άρθρα που μας ετοιμάζουν για εδώ τα παιδιά. Θα μπορούσαν να μπαίνουν πολύ εύκολα. Και στο περιοδικό, οπότε αξίζει να τους ψάξετε για να διαβάσετε κείμενά τους στο chill out. Γενικά να διαβάζετε το chill out. Ναι. Γιάννη, μάλιστα, είναι η κοπέλα που βγάζει τα σοβαρά τα θέματα για το περιοδικό και βγάζει πολύ ωραία θέματα. Πάντα, δηλαδή. Έχω γράψει τι άλλε. Ναι, έχω γράψει. Ναι, βγάζει ωραία θέματα. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν, μπράβο, μπράβο. Λονίδα, να τελειώσουμε με σένα. Ναι, σήμερα είσαι λίγο αλλού. Ναι, είσαι λίγο down. Τι γίνεται. Εγώ είμαι down. Έχει να μα πει κάτι, έτσι να ανέβουμε. Έχω το κλασικό πλέον, τη μόνιμη κάτοικο. Έτσι, τη εκπομπή. Dubs μας, από ποιον άλλον, από την Ηλιάνα. Ηλιάνα, ω, πάμε καλό. Να δούμε. Θα δεις. Αυτό είναι η Ηλιάνα. Μπράβο, μπράβο. Μην μας βλέπετε που δεν γελάμε εδώ πέρα. Εμείς το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όχι, αυτό είναι από τα καλά. Ήταν από τα καλά, ναι. Είναι πραγματικό τσαλάκωμα αυτό. Θέλω, κάτι τώρα που ξέχασα, θέλω κάτι να πω. Ίδια. Θέλω κάτι να πω. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις, βγάλω έξω, μη φωνάζεις. Κάτσε φρόνημα. Μη φωνάζεις. Θα βαλώσουμε πρώτα λοιπόν, λεφτά εκπομπή. Θέλω να μου ζητήσετε συγγνώμη και οι δύο για την προηγούμενη εκπομπή. Α, ναι, για το να όνομα ενός συγκροτήματος, το οποίο μου είπατε να το πω αλλιώς και ήταν αλλιώς. Το είδε τελικά. Έξω. Αυτό που λέγαμε, αν θα τα ακούσει. Κατεμποστάνη. Είναι. Γιατί εγώ πώς σου έλεγα ότι είναι. Κατεμπόστανε το είχαμε πει. Δεν είχα πάρει θέση. Έτσι μου το είχατε πει. Συγγνώμη, Λονίδα, γι' αυτό. Έτσι, μπράβο. Κατεμπόστανε είναι το συγκρότημα. Συγγνώμη, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Οπότε περιμένουμε κι άλλο ένα έτσι ντάψ μας για την επόμενη φορά. Εννοείται. Για το τελευταίο νομίζω. Γιατί έχει μείνει μία μόλις εκπομπή για να κλείσουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή μας. Το πίσω το στόμα μου αυτό θα έλεγα. Ότι την επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Μετά θα πάμε. Μετά πάμε θάλασσα. Διακοπές, να ξεκουραστούμε, ειδικά μετά την εξεταστική. Και θέλω, εγώ προσωπικά θέλω έτσι ένα γερό ντάφ μας. Δεν ξέρω ποιος θα μας προετοιμάσει. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Ναι. Οπότε στείλτε μας ό,τι έχετε. Μην περιμένετε να περάσουν οι εβδομάδες. Τελευταία εκπομπή την επόμενη φορά. Στείλτε μας για να το δείξουμε. Μην ξέρεις και μας έρθει το καλοκαίρι. Και συνεχίζουμε τον Αύγουστο. Δεν πειράζει, θα βλέπουμε εμείς τα γερό ντάφ. Θα τα κρατήσουμε για την επόμενη χρονιά. Θα είναι ωραίο μέσα στο καλοκαίρι να δούμε έτσι μηνύματά σας και ντάφ μας και ό,τι θέλετε. Κατά τη διάρκεια των διακοπών μας. Έτσι, έτσι. Εμείς σας περιμένουμε και το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε και την πρώτη τελευταία μας εκπομπή. Πάμε. Ωραία, να γυρίσουμε στο γνωστό γενικό μας πλάνο. Όπως λέμε λοιπόν κάθε φορά και θέλουμε να θυμάστε και να μην το ξεχνάτε και να το έχετε στο μυαλό σας. Chill out, παιδιά, γιατί είναι ωραίο να είσαι φοιτητής. Γεια σας! Γεια σας, καλό βράδυ!